Για να συνδεθούμε με τον Σταύρο τον Ζαγκανά. Είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Σταύρο. Στο Skype. Καλησπέρα, Νίτα. Γεια σου, Σταύρο μου, τι κάνεις. Λοιπόν, για πες μας λίγο περισσότερα για τα νέα που είδαμε. Εντάξει, το θέμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι η φωτιά στο Βαρνάβα. Έτσι, είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η φωτιά ξεκίνησε στις 11 το πρωί σε δασική έκταση της περιοχής. Έχει λάβει, θα μπορούσαμε να πούμε, ανεξέλεγκτες διαστάσεις με την έννοια ότι έχει πάρα πολύ αέρα και το έργο της πυροσβεστικής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι επιχειρεί το ρωσικό θηρίο, το Μπεργεφ, το αεροσκάφος το οποίο έχει μισθώσει πολιτική προστασία για να βοηθήσει στις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Να αναφέρουμε μόνο τον Μπεργεφ, όταν ρίχνει νερό, είναι σαν να ρίχνουν τρία καναντέρ. Μπορεί να μαζέψει, να συγκεντρώσει στις 8 δεξαμενές του 14 δευτερόλεπτα 12 τόνους νερού. Wow. Αυτό λοιπόν επιχειρεί στο Βαρνάβι για να μπορέσει στο Βαρνάβο. Σε 14 δευτερόλεπτα. Σε 14 δευτερόλεπτα και θα μπορεί να συγκεντρώσει αυτό το νερό ακόμα και με κύματα ύψους 1,2 μέτρων. Είναι ένα θηρίο πραγματικά το οποίο ήταν επιτυχία της κυβέρνησης που το μίσθωσε φέτος. Και λέμε επιτυχία, Ανίτα, γιατί πέρυσι προσπάθησε η κυβέρνηση να το μισθώσει και πάλι. Ωστόσο, οι Ρώσοι επέλεξαν να το δώσουν στην Τουρκία. Άρα, λοιπόν, το γεγονός ότι είναι φέτος στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εκτός από τον Μπεργεφ, στην πυρκαγιά, στην περιοχή επιχειρούν 16 οχήματα της πυροσβεστικής με 67 πυροσβέστες, 5 ομάδες προς το πρώτο τμήμα, το μηχανικό τμήμα της πυροσβεστικής, καθώς και 5 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται, καθώς μεταβαίνουν εκεί από την διοίκηση της, την πυροσβεστική διοίκηση της Πυρκαγιάς Ελλάδας 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το έργο δυσκολεύει, όπως είπαμε, ο έντονος αέρας που υπάρχει στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν εκενωθεί κάποιες κατοικίες, έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι, αλλά δεν κινδυνεύουν κατοικίες, διότι οι άνεμοι πνέουν σε αντίθετη φορά. Αυτό βεβαίως μέχρι στιγμής, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα φαινόμενα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μακάρι να το συντομότερο, δηλαδή, να το καταστήσουμε. Και η πυρκαγιά ξεκίνησε, όπως είπαν και στο έκτακτο δελτίο, οι κάτοικοι από κολόνα της ΔΕΗ, η οποία από χτες, λέει, έβγαζε σπίθες. Ενημερώσαν ότι πετάει σπίθες η κολόνα, ποτέ κανένας δεν ήρθε και σήμερα ξέσπασε φωτιά. Υπάρχει ένα θέμα γενικά με τις κολόνες, θα το ξέρει και ο Σταύρος, σε σχέση με τη συντήρησή τους και το πόσο ξερά είναι οι καλωδιώσεις και οι κολόνες, οι ξύλες που υπάρχουν μέσα στα δάση. Για με τις κολόνες τα είδαμε και με το χιόνι. Με το χιόνι υπάρχει θέμα τώρα εκεί. Να ενημερώσω ότι από το 2003 υπάρχει σχέδιο για υπογειοποίηση όλων των καλωδίων της ΔΕΗ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αλλά έχουν πέρασει 18 χρόνια και τα σχέδια ακόμα. Εντάξει, μέχρι το 3054 κάτι μπορεί να γίνει από τον τόπο. Ελπίζουμε. Και πάμε λίγο. Αυτό λοιπόν τρέχει αυτή τη στιγμή.